Γύρω στο 1994-95 ήμουνα ήδη στο θέατρο, ασχολιόμουν με το θέατρο από το 87. Γύρω στα 8-9 χρόνια μου το πρότεινε μία φίλη. Συγκεκριμένα η Μαρία Πλακίδη, μπορεί να την ξέρεις από την αναγνώριση, γιατί κάνει και σκηνοθεσίες και παίζει. Τότε ήταν ο πατέρας της οποίος έκανε σκηνοθεσίες και μου είχε προτείνει να κάνω ένα δοκιμαστικό, έκανα το δοκιμαστικό, μου άρεσε, τους άρεσα, ξεκίνησα και συνέχισα τόσα χρόνια. Τι μου αρέσει? Μου αρέσουν περισσότερο οι ταινίες που γίνονται, αν με ρωτάς, γιατί έχουν περισσότερο χρόνο να ασχοληθείς, να κάνεις τη δουλειά σου. Έχουν περισσότερο χρόνο στην διαδικασία παραγωγής και νομίζω ότι βγαίνει πολύ πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Είναι πολύ πιο ολοκληρωμένες σαν δουλειές. Και υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που έχουν ωραίες προτάσεις σε ταινίες. ωραία. Υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν μεγαλώσει με μένα και είναι ωραίο συνέστημα γιατί πολλές φορές ακόμα και στο θέατρο όταν βλέπει κάποιος μια παράσταση κάποια στιγμή μπορεί να έρθουν στο τέλος και να μου πούνε μήπως έχετε κάνει αυτό το Σκουμπιντού ή κάτι άλλο γιατί σε κάποιο σημείο η φωνή σας μας θύμισε αυτό επειδή εγώ δουλεύω πολύ στο θέατρο πολλές φορές ξέρεις ο κόσμος καταλαβαίνει λιγάκι από τη φωνή. Αν και τα τελευταία επεισόδια που γίνανε του Σκουμπιντού τα έχει κάνει κάποιος άλλος, δεν ξέρω ποιος. Και αυτό διότι έχει προκύψει ένα πρόβλημα μεταξύ κάποιων στούντιο και της εταιρείας παραγωγής του Σκουμπιντού, οι οποίοι δεν θέλουν να υπογράψουν τα συμβόλαια τα οποία υπογράφουμε με όλες τις εταιρείες παραγωγής και με τη Disney, την Paramount, νομίζω όχι την Paramount, το Netflix κλπ. 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 Όπως υπογράφουμε μόνο τα στούντιο. Και υπάρχει μια εταιρεία, δεν είμαι πολύ σίγουρος ποια είναι τώρα, κόλλησα, που κάνει το σκουμπί του τέλος πάντων, δεν θέλει να το υπογράψει. Και έτσι ένα στούντιο το οποίο ακολουθεί αυτή την πολιτική αποφάσισε, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, να μας αλλάξει σε κάποια επεισόδια που γίνανε για το Star Channel στην Ελλάδα. Αυτό λογικά θα πρέπει να είναι κάτι παροδικό για λίγο καιρό και στα επόμενα θα είμαστε πάλι κανονικά το cast που είμαστε. Πάρα πολύ ωραίος και είχε πολλές δυνατότητες να δουλέψεις και σαν ηθοποιός γιατί η δουλειά η δικιά μας στη μεταγλώττιση είναι να βάζουμε φωνή πάνω σε ένα ήδη υπάρχον προϊόν. Δηλαδή κάποιος ξένος ηθοποιός έχει βάλει τη φωνή του και μάλιστα για να σας δώσω να καταλάβεις, να σας δώσω να καταλάβετε πώς γίνεται η μεταγλώττιση στο εξωτερικό όταν π.χ. ας πούμε στο Σρέκ μια που είπες, ο Έντι Μέρφυ κάνει το γάιδαρο, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι. Όχι, ο Έντι Μέρφυ είναι που κάνει το γάιδαρο. Μην φανταστείτε ότι κάθεται μπροστά σε μια οθόνη και βλέπει το γάιδαρο και βάζει τη φωνή του. Δεν είναι έτσι. Ο τρόπος που δουλεύουν οι ξένοι ηθοποιοί όταν γίνεται μια ταινία από την αρχή είναι ότι μπαίνουν σε ένα στούντιο, ξέρουν ποια είναι η εικόνα, ξέρουν ποιος είναι ο γάιδαρος, ξέρουν ποιος είναι ο Σρέκ ή οτιδήποτε. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν και παίζουν τις ατάκες και μετά το κινούμενο πηγαίνει και προσαρμόζεται πάνω στη φωνή του ηθοποιού. Είναι πάρα πολύ πιο απλή η διαδικασία και πολύ πιο καλλιτεχνικά προσιτή και πολύ καλύτερη καλλιτεχνικά γιατί ο ηθοποιός είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και μετά θα προσαρμόσουν την εικόνα, το καρτούν πάνω σε αυτά που έχει πει ένας ηθοποιός. Εμείς εδώ πέρα καλούμαστε να πλησιάσουμε ερμηνευτικά σε εισαγωγικά τον τρόπο με τον οποίο έχει υποδηθεί το ρόλο ένας ξένος ηθοποιός και να τον περάσουμε στα ελληνικά ή οτιδήποτε. Ειδικότερα στο Shrek είχε πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες στο να μπορέσεις να κάνεις πράγματα πάνω στο ρόλο. Δηλαδή να προτείνω και εγώ δικά μου πράγματα πέρα από αυτά που άκουγα από τον ξένο συνάδελφο που είχε ήδη γράψει. Και είχε πάει και πολύ καλά.
Δηλαδή είχαμε πάρει πολύ καλές κριτικές από την Αμερικάνικη εταιρεία παραγωγής αυτή τη στιγμή. Έχουν ενδιαφέρον. Ο Σκρούτζ μου αρέσει γιατί είναι κλασική φιγούρα και συμβολίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όμως το καλό είναι ότι σε αυτά τα επεισόδια που έχω κάνει εγώ τουλάχιστον αρχίζει και βγάζει και μία λίγο πιο ανθρώπινη πλευρά. Δηλαδή, πέρα από το γνωστό, το φιλοχρήματο που έχει, το τσιγκούνικο και όλα αυτά, στις ιστορίες που κάνει, που εξερευνά πράγματα και πηγαίνει μαζί με τα ανήψια του και τέτοια, είναι πολύ πιο φιλικός, ας το πούμε έτσι. Ο Πίτ από την άλλη, που για να καταλάβεις, τα καρτούν τα οποία διαβάζαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά, ήταν ο απόλυτος κακός και ο άγριος και το απόλυτο, ας το πούμε, κακό. Και αυτός τώρα πια έχει βρει από την εταιρεία μια διαφορετική ανάγνωση από τη Disney. Και είναι πιο, πώς να το πω, πιο φιλικός. Ενώ, ας πούμε, στην εποχή δικιά μας ο Πίτ ήταν το απόλυτο κακό, ήταν ο κακός ληστής, να το δώσω να το καταλάβεις έτσι. Τώρα είναι ένας πολύ πιο φιλικός και πολύ πιο προσιτός. Ναι. Το ιαπωνικό ήταν αυτό. Ένα μάγκα, ένα ιαπωνικό δεν ήτανε. Ναι, με τον πειρατή τον και τα λοιπά. Είναι το μόνο ιαπωνικό που έχω κάνει. Για να πω την αλήθεια. Και ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα, γιατί γενικότερα σε εισαγωγικά τα υψηλοαποφεύγω, γιατί τα ιαπωνικά έχουν και πολλά που εμένα δεν μου πηγαίνουν πάρα πολύ σαν ιδιοσυγκρασία. Ενώ εκείνο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ωραία σειρά. Πολλά. Ο μπαμπάς ήταν πάρα πολύ γλυκός και τον αγάπησα πάρα πολύ. Ήταν πολύ, πολύ ωραίος ρόλος. Ήταν πολύ ανθρώπινος, να το πω έτσι. Είναι αυτό που θα θέλαμε ή αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για την έννοια του καλού μπαμπά, του προστατευτικού μπαμπά, αυτού που φροντίζει. Μου είχε αρέσει πολύ, ναι. Κοίτα τα τραγούδια, έτσι κι αλλιώς τα κάνουμε με ένα πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Ηλία τον Αχλαδιώτη, ο οποίος μας καθοδηγεί σε αυτά και έκανε μια εξαιρετική δουλειά πάνω στην ταινία. Μιλάμε ότι είναι και καταπληκτικός μουσικός ο ίδιος και από την άλλη είναι πάρα πολύ βοηθητικός στους ηθοποιούς, που οι ηθοποιοί δεν είμαστε οι απόλυτοι τραγουδιστές. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε διδαχθεί στη σχολή μας τραγούδι, αλλά δεν έχουμε τις ίδιες ικανότητες με έναν επαγγελματία τραγουδιστή. Το καλό που έχει ο κ. Αχλαδιώτης είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ τους τοπιούς στο να ερμηνεύσουν κάποια πράγματα. Βέβαια. Να ότι είναι ο περίεργος που είναι και λίγο ξινούλης και λίγο γκρινιάρης και είναι αυτός που θέλει να είναι όλα τέλεια, που είναι, θέλει να είναι... Είναι δηλαδή, πώς να σου πω, είναι αυτός που θα λέγαμε στην παρέα μας που θέλει να κάνει τον πιο έξυπνο από τους άλλους, που θέλει να θεωρεί ότι όλα θα τα κάνει αυτός πιο σωστά και αυτός θα καθοδηγεί στα πράγματα. Βέβαια, το καλό με το λαγό είναι ότι και αυτός όταν φτάσει σε μια δύσκολη κατάσταση βγαίνει ο συναισθηματικός του κόσμος και δείχνει ότι τελικά δεν είναι αυτός ο γκρινιάρης και μόνο ξινός τύπος.
Πολύ. Δεν είναι ένας-δύο. Δηλαδή, ας πούμε, στο πρώτο Shrek, στο Shrek το 2, που πρωτοασχολήθηκα με το Shrek, χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά μέχρι να μπω στη λογική του χαρακτήρα του Shrek. Από την άλλη, μπορώ να σου πω ποιους ρόλους έκανα πέρσι δύο πράγματα. Πρόπερσι ήταν το ένα. Το ένα ήταν στο Netflix ένα εξαιρετικό musical που ντουμπλάριζε τη φωνή του Forest Whitaker. Και το δεύτερο, αυτό είχε πάρα πολύ δουλειά και είχε και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό ηθοποιό. Και το φετινό, πάλι στο Netflix, αν δεν κάνω πολύ λάθος, ήταν ένας Πινόκιο που τον Τζεπέτο που έκανα εγώ τον έκανε ο Τόμ Χάνκς. Και αυτός είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ρόλο που κάνει. Και δεν μπορώ να σου πω ποιους έχω αγαπήσει ή αγαπήσει πάρα πολύ. Έχω αγαπήσει πολλούς για πολλούς λόγους. Ας πούμε, μπορώ να σου πω έτσι πολύ γρήγορα εκτός από το Σρέκ, τον Παπαστρού στα Στρουφάκια. Τον έχω κάνει χρόνια. Μπορώ να σου πω το Χελώνα στο... Πώς το λέγανε? Στο Νέμο. Ο Χελώνας. Είναι πάρα πολύ ρόλοι όμως. Και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέροντες. Γενικότερα μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι περισσότερο με τους ρόλους από τις ταινίες. Αλλά και πάλι ήδη σου είπα από σειρά το Παπαστούμ. Όπως και το Σκρούτ, που είναι ωραία η ρόλη. Η παλιότερα μία σειρά ήταν από το... ο Κρόμκ, ένας άλλος ρόλος, πολύ αγαπημένος. Ναι, ενδιαφέρον ρόλος, ναι. Και είναι χαρακτηριστικός ρόλος. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένος και η φωνή του και όλα του είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ χαρακτηριστικά. Ναι, ωραίος είναι. Τον έκανα πάρα πολλά χρόνια το Γκαβούρι. Νομίζω με ένα διάλειμμα 2-3 μηνών είμαι από το 2005 συνέχεια. Ω, τι θα ήθελα να αλλάξει η μεταγλώττιση. Θα ήθελα να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τα στούντιο θα έπρεπε να κάτσουν με πολύ περισσότερη με πολύ περισσότερο αίσθημα συνεργασίας μαζί με τους τοπιούς και να διεκδικήσουν κάποια πράγματα σε σχέση με τις εταιρείες παραγωγής του εξωτερικού, είτε αυτή λέγεται Disney, είτε λέγεται Netflix, είτε λέγεται Paramount, είτε λέγεται Amazon, τώρα που έχουν μπει πλατφόρμες. Όχι μόνο, και δεν το βάζω μόνο στο θέμα το οικονομικό, τις οικονομικές απολαβές που θα πρέπει να έχει ένας τοπιός και μόνο σε αυτό, αλλά και σε επίπεδο για μένα, γιατί για μένα είναι πρωτεύον αυτό πάντα, και αποτελέσματος της καλλιτεχνικής δουλειάς. Γιατί θεωρώ ότι η μεταγλώττιση μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα, πολύ καλύτερα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να πούμε ότι θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο στη μεταγλώττιση όπως είναι άλλες χώρες στην Ευρώπη, όπως είναι η Γερμανία, η Ιταλία, που έχουν εξαιρετική μεταγλώττιση. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Ένα από αυτά που σημαίνει είναι ότι θα πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταγλώττιση, όπως είναι φυσικά το στούντιο, ο εργοδότης και φυσικά ο ηθοποιός, ο εργαζόμενος, οι σκηνοθέτες, οι ηχολήπτες και όλοι αυτοί να ασχοληθούν, να έχουν πολύ περισσότερο χρόνο για να βγαίνει ακόμα καλύτερο το τελικό αποτέλεσμα. Και κάτι ακόμα, θα πρέπει να γίνουμε πολύ περισσότερο διεκδικητικοί σε σχέση με τα στούντιο. Δηλαδή, όταν το στούντιο μας λέει θα κάνεις μια τούμπα, δεν θα πρέπει να λέμε ναι θα κάνω μια τούμπα. Απλά θα πρέπει να ρωτάμε γιατί και θα πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί αν θα ακολουθήσουμε αυτό, την directive την οποία μας δίνουν από το εξωτερικό τα στούντιο. Υπάρχει ένα παράδοξο. Οι ταινίες πια γίνονται εδώ πέρα
Τώρα είναι λίγο τεχνικό αυτό που θα σου πω, αλλά ίσως και να το καταλάβεις. Γίνονται εδώ πέρα, αλλά η τελική μίξη του ήχου γίνεται στο εξωτερικό. Όχι από Έλληνες. Ας πούμε, το Netflix κάνει αυτό τη μίξη του ήχου, είτε είναι για την Τουρκία, είτε είναι για την Γαλλία, είτε είναι για την Ελλάδα, είτε για οποιοδήποτε. Αυτό τι πρόβλημα έχει, και είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το φωνάζω πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι ένας οποιοδήποτε στοιχεί, Αγγλία, Γαλλία, οπουδήποτε, πάει να κάνει μια τελική μίξη ήχου από τα ελληνικά, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα, δεν ξέρει ούτε τον τρόπο που ακούμε εμείς οι ίδιοι τη γλώσσα μας. Δεν ξέρω, είναι πολύ κατανοητό αυτό που λέω. Δηλαδή, μία-δύο ατάκες οι οποίες είναι στο πίσω μέρος μιας σκηνής, οι οποίες έχουν νόημα για έναν ξένο, ο οποίος κάνει την τελική μίξη, απλά θα τις βάλει στο 3, γιατί στο 3 πρέπει να τις βάλει χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι εσύ, όταν παίρνεις πάλι το τελικό προϊόν να το ακούσεις, δεν ακούς τι έχει πει. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να λείψει από την ιστορία της ταινίας, μπορεί να λείψει από ολόκληρη την ιστορία. Και αυτό πολλές φορές δεν βοηθά και στην κατανόηση του θεατή στο τι έχουν πει οι ηθοποιοί. Αυτό. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά, να περνάς καλά. Πού πας σχολείο?